Αρχές Απρίλη ήρθαν όντως με εντολή του Υπουργού Εθνικής Αμήνης για να κάνουν αυτοψία. Μετά το έγγραφο το οποίο απέστειλε η Δήμαρχος, η κυρία Δήμητρα Τσανάκα, μιλήσαμε μηχανική, στρατιωτική μηχανική βέβαια στο επάγγελμα, μιλήσαμε καθαρά για τεχνικά ζητήματα. Η συζήτηση θα συνεχιστεί και επί χάρτου στο γραφείο. Υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να τελεσφορήσει η όλη τοποθέτηση της γέφυρας τύπου Μπέλεϊ. Υπάρχουν δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, θα τις δούμε. Και σε συνεργασία πάντοτε ο Δήμος, ο Στρατός και η Περιφέρεια θα φροντίσουμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Από ό,τι μας είπανε, είναι μία λύση και το άνοιγμα για αυτούς είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Είναι μία λύση η οποία μπορεί να υλοποιηθεί μέσα και σε ένα 24ωρο, 2-24ωρο το πολύ. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να ελεγχθούν οι παράπλευρες, τα διπλανά στοιχεία της γέφυρας, γιατί βιώνουμε καιρό ειρήνης. Ευτυχώς. Οπότε θα πρέπει να δοθεί η λύση και η πρόταση της στατικής αντοχής ένθεν και ένθεν του σημείου της γέφυρας για να μπορεί να τοποθετηθεί η γέφυρα Μπέλεϊ. Αυτό ακριβώς, επειδή δημοσιεύματα κάναν λόγο, κυρία Δρακονάκη, ότι ενδέχεται να έχουμε την κατάρρευση της γέφυρας εν τέλει. Έτσι. Αυτά, αγαπητοί, είναι προϊόντα πάντοτε πορισμάτων και μελετών και ερευνών. Δεν είναι αποτελέσματα που μπορεί να εξαγάγει κάποιος με μακροσκοπική αυτοψία. Όπως γνωρίζετε άλλωστε και η πραγματογνωμοσύνη με εντολή εισαγγελέως είναι σε εξέλιξη. Έχουν επαρθεί κάποια πρώτα δείγματα. Το τι αστατικά αντέχει, το τι έφτεξε ή όχι είναι καθαρά πορίσματα ερευνών και όχι έτσι επιτόπιας μακροσκοπικής αυτοψίας. Κάτι για το τέλος, είχατε και μια συνάντηση, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα με τον Σύλλογο Γονέων του Ένωτου Δημοτικού Σχολείου. Είχατε για το θέμα της οδού Σαπαίων. Είχαμε συνάντηση με τον Σύλλογο του Ένωτου Δημοτικού Σχολείου και με κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι άνθρωποι σαφέστατα κατέθεσαν για ακόμη μια φορά τον προβληματισμό τους από την αυξανόμενη μεν κίνηση και λόγω γέφυρας αλλά και χρόνου προβλήματος και πριν τη γέφυρα. Είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, έχει διάφορα σχολικά συγκροτήματα. Υπάρχουν και κατά κόρον δυστυχώς οι παραβάσεις της όδος σήμασης, τα οποία αυξάνουν τους κινδύνους για τους κατοίκους και παραπάνω για τα παιδιά. Συζητήθηκε το θέμα, κατέθεσαν ένα αίτημα για μια ενδεχόμενη και πιο εμπεριστατωμένη μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης, ας το πούμε αποτροπής των κινδύνων των κυκλοφοριακών. Θα μελετηθεί από την Υπηρεσία Τεχνική, η οποία να ξανατονίσω ότι ούτε μία μέρα δεν σταμάτησε να εξετάζει και την ασφαλή αφιδρόμηση του επάνω δρόμου του νοσοκομείου, του δρόμου στον οποίο έχει αποκλειστική αρμοδιότητα να επεμβαίνει.